próspero año y felicidad. Και κάπως έτσι η κοπελίτσα που βλέπετε στις οθόνες σας κάνει στροφή στην καριέρα και αρχίζει και τραγουδάει ακατάπαυστα, έχοντας βέβαια από πάνω τις φωνές, γιατί δεν θέλετε να μου ακούσετε να τραγουδάω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλό Σάββατο, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο η Άννα Τρίγκα για τους Peaky Blinders και το NSTV με μια πάρα πολύ χριστουγεννιάτικη, ανεβασμένη διάθεση. Ένα θα έχω να σας πω. Και κρατώ έτσι το μικρόφωνο και αρχίζω. Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε κατέβει στο κέντρο της Αθήνας να πάρετε vibe Χριστουγέννων που είναι όλα στολισμένα, όλα χουχουλιάρικα, όλα γαπησιάρικα, δεν έχετε μπει σε εορταστικό κλίμα. Είναι εξαιρετικό το Σύνταγμα, εξαιρετικό το κέντρο, είναι παντού στολισμένα. Κόσμος πηγαίνει, έρχεται. Και επειδή πέρσι δεν το βιώσαμε τόσο πολύ και τόσο φαντασμαγορικά, φέτος νομίζω ότι το κράτος έχει βάλει όλη του την τέχνη, πραγματικά. Είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένα, βέβαια κάτι φωτάκια έχουν καεί. Παρακαλώ πολύ να ανανεωθούν, αλλά νομίζω ότι είναι από τους πιο ωραίους στολισμούς. Άλλωστε, αν μπήκετε στο Vogue Greece, στο Instagram, θα δείτε δημοσιευμένη τη φωτογραφία και αναδημοσιευμένη, νομίζω, και από τις Vogue του εξωτερικού, έτσι. Με το Σύνταγμα και το στολισμένο μας δέντρο. Και μακάρι να μας πάει καλά η χρονιά. Χριστουγεννιάτικη διάθεση, λοιπόν. Γιατί έχουμε μπει σε εορταστικό mood και εδώ στο NSTV παρέα. Μας παρακολουθείτε διαδικτυακά στο nstv.gr, καθώς NSTV live, καθώς. Εδώ, στο Instagram, στο Peaky Blinders, κάτω Παύλο NSTV, στο Ιωάννα Τρίγκα, όπου και να μπείτε, θα δείτε Peaky Blinders, θα δείτε εμένα, θα δείτε το NSTV, σας έχω το link, μπορείτε να πατήσετε πάνω, να μπείτε κατευθείαν, να με παρακολουθήσετε τώρα, για την ώρα, γιατί έχουμε και άλλες εκπομπές, η φίλη μου η Λιάννα, η άλλη Ξανθούλα, γιατί πλέον είμαι και εγώ Καστανο Ξανθούλα, και άλλα πολλά παιδιά που κάνουν τόσο ωραίες πράξεις, όπως το Κάντο Πράξη, ο Ανδρέας Λεκάκης, πραγματικά, με τον πρώτο σκόρερ και ούτω καθεξής. Εγώ έχω να σας πω ότι θα σας αφήσω λίγο να απολαύσετε τα Χριστουγεννιάτικα μαζί με εμένα, που θα με βλέπετε στην τρελή να τραγουδάω και να κάνω. Έπρεπε να φέρω και τα κερατάκια μου, τέλος πάντων, τα Αγιοβασιλιάτικα. Εγώ θα σας αφήσω να ακούσετε μουσική και θα επιστρέψω, γιατί εδώ, παρέα με το NSTV, θα ξεκινήσει ένα φαντασμαγορικό ταξίδι εορταστικών εκδηλώσεων και θα σας τα πω όλα, που μπορείτε να έρθετε, να μας γνωρίσετε από κοντά, να μιλήσουμε, να γιορτάσουμε, να φάμε, να χορέψουμε, γιατί πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Επιστρέφω. Ακούστε μουσική, βάλτε καφέ, να σας τα πω. Αυτό είναι άλλη εκπομπή. Βάλτε καφέ, ωστόσο, και είμαστε εδώ.
ξαναχωρεύω και να σοβαρευτώ, γιατί εδώ στην πόλη μας, στη Νέα Σμύρνη, που είμαστε καταπληκτικός δήμος και διοργανώνουμε πάντα εκδηλώσεις για σας, δεν ξεχνάτε φυσικά τις Ιωνικές Γιορτές που συμμετείχαμε όλοι παρέα, εγώ, η Στέλλα, η Έρη, κάναμε τα ρεπορτάζ, μιλήσαμε με πάρα πολύ καταξιωμένους ηθοποιούς, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, τα πάντα όλα, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, είχαμε πάρα πολλά άτομα γνωστά για συνεντεύξεις, μας μίλησαν, το χάρηκαν, ήρθαν στην πόλη μας, μας τίμησαν και πραγματικά κάθε χρόνο ο Δήμος δίνει τον καλύτερό του εαυτό και ευχαριστούμε που είμαστε μέρος αυτού, έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα στην πόλη μας κάθε χρονιά βελτιωνόμαστε, γινόμαστε όλο ένα καλύτερο και επειδή είναι η γιορτή της οικογένειας και η χαρά των παιδιών, ο Δήμος εδώ της Νέας Σμύρνης και η πλατεία μας, η όμορφη, φροντίζει πάντα ώστε να είμαστε μέσα στο εορταστικό κλίμα των Χριστουγέννων με μία σειρά εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, όπου μπορείτε με ασφάλεια πάντα, με τα μέτρα πάντα να τηρούνται, εφόσον έχουμε τον COVID ακόμη στη ζωή μας, να έρθετε να επισκεφτείτε το μικρό μας χωριό, έτσι το λέμε εδώ, όπου έχουμε καρουζέλ, τρενάκι, τραμπολίνο, αλλά και το χωριό του Άγιου Βασίλη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο για τα παιδάκια, να τα βγάλουμε έτσι, επειδή βιώσαμε κι εμείς κάποιες καταστάσεις και βιώνουμε καθημερινά δύσκολες. Αυτές είναι στιγμές που πραγματικά αξίζει να τις ζούμε παρέα με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Και έτσι πρέπει. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι έχουμε από τις 15 του μηνός μέχρι και τις 30, κάποιες πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Αρχικά να πούμε ότι την Τετάρτη, 15 του μηνός, θα είμαστε στη Νέα Σμύρνη, θα είμαστε στην πλατεία, καθότι έχουμε τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Εδώ πρέπει να υπάρχουν πραγματικά κάποια χειροκροτήματα. Έτσι από πίσω να παίζουν, το κοντρόλ πρέπει να ηγηθεί αυτού έτσι, του εγχειρήματος, παρακαλώ. Τα φώτα λοιπόν του Χριστουγεννιάτικου δέντρου θα ανάψουν παρέα με όλους εσάς και εμάς στις 6 το απόγευμα, καλά λέω, στο κέντρο της πλατείας, παρουσία της Δημοτικής Χοροδίας, Ιωνικές Φωνές και Παιδικής Χοροδίας. Και τι το καλύτερο από το να ακούσουμε πραγματικά χριστουγεννιάτικα λαϊκά άσματα από τη χοροδία, Ιωνικές Φωνές, αλλά και τις παιδικές φωνές που νομίζω ότι πάντα είναι συνδεόμενες και συνδεδεμένες, μάλλον με αυτή την πολυπόθητη κάθε χρόνο γιορτή. Είναι εξαιρετικά. Την Κυριακή, 19 12, ο Ρούντολφ, που ακούσαμε προηγουμένως, θα φτάσει στον πολιτισμικό πολυχώρο Γαλαξία στις 7 το απόγευμα μέσα από ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους, μουσικές και τραγούδια από τη μεικτή δημοτική μας χοροδία. Την Πέμπτη λοιπόν, 23-12, για την τόνιση της τοπικής αγοράς στην Οδό Ομήρου, θα προπαραμονή Χριστουγέννων αλλά και Πρωτοχρονιάς, δηλαδή και 30 το μηνός και 23 και 30 αυτές τις δύο μέρες, θα διοργανωθεί από κοινού του Δήμου αλλά και του Εμπορικού Συλλόγου, δηλαδή θα αναλάβουν την οργάνωση τόσο Δήμος όσο και Εμπορικός Σύλλογος, γιορτινές εκδηλώσεις, ξωτικά και Άγιοι Βασίλειδες, θα φωτογραφίζονται με τα παιδιά, face painters, θα κάνουν πιο ζωντανά τα χαμόγελά τους, μουσική της πόλης μας θα τραγουδούν στο ρυθμό των γιορτών, όπως και η δημοτική μας χοροδία Ιωνικές Φωνές. Την ίδια ώρα που φέδες θα έχουν στηθεί μπροστά από τα καταστήματα και τα εορταστικά κεράσματα θα γλυκαίνουν τη βόλτα μας και εμείς θα έρθουμε, γιατί με το που ακούμε φαγητό, αυτό θέλουμε εμείς αλλά ως φαγητό, μουσική, χορό. Εγώ πάντως θα είμαι εκεί, παιδιά, μόνο και μόνο που μπουτάξετε φαγητό και θα είμαι μπάστακας και δεν θα φάω τίποτα, λέει. Όχι, εντάξει, θα τιμήσω τις γιορτές. Πάντως τώρα, πραγματικά να πούμε συγχαρητήρια και στον κύριο Σταυροτζούλα και στην κυρία Κλέρ Δελιγιάννη, πραγματικά στον Δήμαρχο, αλλά και την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. Έτσι, είναι πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπουμε ότι η δημοτική κοινότητα είναι δίπλα στον πολίτη, τον σκέφτεται, είναι μέρες χαράς και γιορτής. Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια τα βιώσαμε λίγο μοναχικά και λόγω των lockdown και τέτοια, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να έρθουμε να σας ασπαλίσουμε με λίγη μαγεία, βρε αδερφέ. It's in a bad dream.
four collie birds, three friends and two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five golden rings, four collie birds, three friends and two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Christmas tree, oh Christmas tree, how green and bright your bright green. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how green and bright your bright green. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how green and bright your bright. Oh Christmas tree, how green and gray your black tree. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how green and gray your black tree. As green in winter's cold and snow, as when the summer breezes blow. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, how green and gray your black. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να καλημερίσουμε και λίγο τον Πέτρο που ήρθε να μας δει και επιστρέφουμε δυναμικά για να σας πούμε έτσι και τα νέα, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα, αλλά μείνετε συντονισμένοι, διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Yes, I always sentimental round this time. But in me, hit the tears, forcing all my Christmas cheer. It's the memory of an old Christmas card. Όταν βρίσκομαι στο δρόμο, με πλησιάς μόνος μας. Και εγώ του λέω το θέλω.
shepherds came, and unto certain shepherds. Και κάπως έτσι σας αφήσαμε αρκετή ώρα, ωστόσο για εσάς δουλεύουμε, για αυτά που θα δείτε τα ωραία την ημέρα των εορτών στο εορταστικό μας πρόγραμμα που θα είμαστε εκεί και έχουμε καταπληκτικούς συνεργάτες κυρίες και κύριοι, γιατί να ξέρετε ότι μπορεί εσείς να βλέπετε κάτι οπτικά, αλλά από πίσω πόσοι δουλεύουν και πόσοι ας πούμε μοχθούν, όχι ας πούμε, μοχθούν για να βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτές τις μέρες γενικά έγινε με ένα συγκεκριμένο θέμα ντόρς και ήθελα λίγο να το σχολιάσω στην εκπομπή. Με τον Γιώργο Καπουτσίδη και με όλα αυτά τα οποία επί της ουσίας είπε για τα δικαιώματα των ανθρώπων, της διαφορετικότητας και κατά πόσο οι άνθρωποι πρέπει να είναι ίσοι σε συγκεκριμένα θέματα. Εγώ λίγο τη διαφορετικότητα βέβαια την βάζω σε αντιδιαστολή ή μάλλον βάζω κάθετος μοναδικότητα, γιατί για κάποιο λόγο η διαφορετικότητα δεν μου αρέσει από την άποψη ότι είναι σαν να υποβαθμίζεις κάποιον. Το έχω λίγο στο μυαλό μου ότι διαφορετικός, άρα κατώτερος, ότι εγώ έχω περισσότερα δικαιώματα από σένα, που πρακτικά, κοινωνικά, δυστυχώς υφίσταται. Κάποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερα δικαιώματα και σε ζητήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν. Όμως ο Γιώργος Καπουτζίδης εστίασε πάρα πολύ στο δικαίωμα των ομοφυλόφιλων να υιοθετούν παιδιά. Κατά πόσο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να θεωρείται μέθησος, να μην πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις, να μπορεί να είναι γονιός, να μην στερείται το δικαίωμα αυτό, ενώ θα έπρεπε να το στερείται γιατί δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, και πώς η κοινωνία στρέφεται επί της ουσίας κατά των ανθρώπων όπου επί της ουσίας έχουν μια διαφορετική σεξουαλική προσέγγιση και προσανατολισμό. Είναι πάρα πολύ βασικά αυτά που είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης. Δεν θα αναμοχλεύσω τι είπε. Για μένα έχει πάρα πολύ σημασία αυτό που λέω πάρα πολλές φορές, ο τρόπος που λες κάτι. Για μένα μπορεί ένας άνθρωπος με κάποιον άλλον να λαμβάνουν τις ίδιες συνιστώσεις σε ένα θέμα, να το αντιλαμβάνονται ακριβώς, μάλλον να καταλαβαίνουν επακριβώς πώς προσεγγίζεται από έναν άνθρωπο ένα συγκεκριμένο θέμα, από την πολιτεία, από έναν φορέα. Ο τρόπος ωστόσο που επιλέγουμε να εξωτερικεύσουμε μια σκέψη, να απευθυνθούμε σε κάποιον, είτε δημόσιο φορέα, είτε έναν συνάνθρωπο. Γιατί επί της ουσίας ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε μια επίκληση και είπε ότι θα ήθελε να απευθυνθεί στον Πρωθυπουργό, να τον ρωτήσει ορισμένα πράγματα. Ο τρόπος λοιπόν που εκφράζουμε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, εκεί κρύβεται το μυστικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί μπορεί δύο άνθρωποι να προσεγγίζουν το θέμα, την ομοφιλοφιλία, με το ίδιο πρόσημο, δηλαδή ότι είναι υπέρ. Δεν τους ενοχλεί ένα ζευγάρι άμα φιληθεί στον δρόμο, δεν τους ενοχλεί άμα υιοθετηθεί ένα παιδάκι από ένα ζευγάρι ομοφιλόφιλων, αλλά ο τρόπος που θα βγει και θα διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα ίσως έχει να κάνει με τα σήματα μόρση, εντός εισαγωγικών θα το βάλω, τα οποία προσλαμβάνει ο εκάστοτε εγκέφαλος, πάλι εντός εισαγωγικών, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο η αντίληψη με το, με εκείνη τη στιγμή οι συνιστώσεις που προσλαμβάνονται, αλλά και με άλλα στοιχεία, υποσυνείδητα, ασυνείδητα, και πώς εξωτερικεύονται μετέπειτα. Οπότε νομίζω ότι σε όλη αυτή την ομιλία, που μπορείτε να την παρακολουθήσετε παντού πλέον, δεν έχει σημασία ο Γιώργος Καπουτζίδης ακριβώς τι είπε. Σημασία έχει ο τρόπος. Η τοποθέτηση των λέξεων. Μία φίλη μου γλωσσολόγος, πολύ αγαπημένη, που τη χαιρετώ και τη στέλνω τα φιλιά μου, μου έλεγε πάντα και μου λέει, από τη μέρα που με γνώρισε, Ιωάννα, δεν έχει σημασία τι λες μόνο, αλλά πώς το λες. Η τοποθέτηση των λέξεων, πώς ζητάς κάτι, ο τόνος, έχει πάρα πολύ σημασία και πραγματικά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά για το πώς θα ζητήσεις κάτι.
and any reason we can dance a Christmas polka. Bells will be ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees and party, they can free one of jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for the boys and the girls while dancing a Christmas polka. As it's Christmas season, so there isn't any reason we can dance a Christmas polka. Mirror sleigh bells ringing, everybody singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees and party, they can feel one of joy, and love just fills the air. It's a wonderful world for the boys and the girls while dancing a Christmas polka. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο έχει κατέβει όλο το κοντρόλ, γιατί έχουμε την πολυπόθητη συζήτηση αν γίνεται ένας άνθρωπος, τώρα σοβαρές κουβέντες έτσι, αν γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παντρεμένος με παιδιά επί της ουσίας, να έχει διαφορετικές προτιμήσεις. Στείλτε μηνύματα και πείτε μας την άποψή σας, εμείς αλλάζουμε εκπομπή. Μου μετατρέψανε την εκπομπή, σας έβαλα τα χριστουγεννιάτικα. Γίνεται και χαμός, έχει κατέβει όλο το κοντρόλ. Δεν ξέρω, σήμερα έχουμε μια γιορτή. Μου το έχουν κάνει πανηγύρι. Αλλά δεν πειράζει, χαλάλι τους.
walking in a winter wonderland. In the middle we can build a snowman, then pretend that he is dancing round. You say, are you married? They'll say no man, but you can do the job when you're in town. Gone away is the bluebird, here to stay is the new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. Λοιπόν, εγώ από ό,τι διαβάζω εδώ στα νέα, λοιπόν, είναι κρίσιμη ακόμη η κατάσταση υγείας του Γιώργου Τράγκα, ο οποίος έχει διασωληνωθεί και ο οποίος έχει χτυπηθεί από τον κορονοϊό. Βεβαίως, οι γιατροί επισημαίνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει. Να πούμε ότι ο Γιώργος Τράγκας ήταν ανεμβολίαστος. Ωστόσο, έχω την αίσθηση και είναι διασωληνωμένος στη σωτηρία. Έχω την αίσθηση ότι λίγο με τον κορονοϊό, πλην του εμβολιασμού, okay, και ότι να προσέχουμε και όλα αυτά, νομίζω ότι είναι και λίγο κορώνα γράμματα, γιατί έχουμε δει όλες τις περιπτώσεις, όσοι ήθιστε να συμβαίνει, σε κάθε ιό. Τώρα, κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί περισσότερο εξασθενημένοι, υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι πρέπει... Βασικά, αυτό, νομίζω ότι το πιο σωστό το άκουσα στην εκπομπή στο πρωινό που ήταν καλεσμένη η Μαριάννα του Μασάτου, που την ρώτησαν επί της ουσίας αν έχει εμβολιαστεί. Και γενικότερα εμένα με νευριάζουν οι δύο παρουσιαστές εκεί, που, γιατί προσπαθούν με το ζόρι να βάλουν τους καλεσμένους τους, τους φέρνουν σε μια τόσο δύσκολη θέση, που είναι πάρα πολύ λανθασμένο δημοσιογραφικά και ειδικά όταν είσαι live σε μια εκπομπή, να πούνε την γνώμη τους για τον κορονοϊό, γιατί κακά τα ψέματα ξέρουμε ότι τα δημόσια πρόσωπα είναι στην τηλεόραση, επηρεάζουν, σέρνουν εντός εισαγωγικών μαζί τους κάποια μάζα η οποία τους ακολουθεί, τους θαυμάζει και ούτω καθεξής. Ωστόσο, δεν μπορεί κανένας να βγει να πει ή να παροτρύνει ή να επιτάξει κάποιον να κάνει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και επιβλαβές για την ίδια την υγεία. Οπότε το πιο σημαντικό που άκουσα και αυτό το οποίο πρεσβεύω εξ αρχής κι εγώ είναι ότι ο καθένας πρέπει να εμπιστεύεται και να ακούει τους γιατρούς, να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια στιγμή όπου δεν μπορεί ή
μπορεί να είναι σε ευπαθή ομάδα, αλλά από την αντίπερα όρθη. Να μην μπορεί να τελέσει τον εμβολιασμό, είτε να είναι σε ευπαθή ομάδα όπου πρέπει να εμβολιαστεί άμεσα. Οπότε νομίζω ότι είναι ζητούμενο προσωπικό και νομίζω ότι είναι λίγο. Έχει, παραφράζονται πράγματα και γι' αυτό το λόγο έχουν μπερδευτεί όλοι οι άνθρωποι, γιατί καθόμαστε και ακούμε. Μου πειράζουνε τα κοντρόλ. Ευχαριστώ το κοντρόλ που με βοηθάει. Συνεχίζω. Ότι αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι για μένα είναι πολύ λανθασμένο δημοσιογράφοι εντός εισαγωγικών να πρέπει να πιέζουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο εκείνη την ώρα που είναι live και δεν είναι μαγνητοσκοπημένο και να μπορεί να κοπεί, να πρέπει να πει ο ΝΕΡ τι έχει κάνει ως προσωπικό δεδομένο στο σώμα του, γιατί είναι προσωπικό δεδομένο, αλλά και τι πιστεύει δημόσια. Γιατί μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι φανατικός εμβολιαστής, μπορεί να έχει εμβολιαστεί γιατί δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, μπορεί το οτιδήποτε, αλλά να μην θέλει να το εκφράσει. Μπορεί να είναι πολύ, να πιστεύει κάργα στην επιστήμη, αλλά να μην θέλει να πάρει την ευθύνη και στο λαιμό του ανθρώπου. Γιατί κακά τα ψέματα, στη σημερινή εποχή, όταν έχεις τα social media από πίσω σου και σε ακολουθούν, άρα υπάρχουν και οι followers, άρα άνθρωποι που μπορεί και να σε εμπιστεύονται τυφλά, να δώσεις κάποια οδηγία ως μη αρμόδιος και να αποβεί μοιραίο. Οπότε νομίζω ότι πρέπει λίγο να προσέχουμε τι ρωτάμε και σε ποιους το ρωτάμε, όπως έγινε και με τον Άρη Σερβετάλη, που έπρεπε σε κάθε άνθρωπο να ρωτάνε για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Of the dear Savior born, lonely the world in sin and in their pining to be at healed and the soul that it's won. A thrill of the weary world rejoices. For yonder
Λοιπόν, και μετά τα αστεία του κοντρόλ, γιατί δεν γελάω μόνη μου, όπως έχετε καταλάβει, έχω να πω ότι με ειδοποίησαν από το κοντρόλ και μου στείλαν τις εξελίξεις ότι ο Γιώργος Τράγκας υπέστη έμφραγμα και εν συνεχεία πνευμονικό είδημα και ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάστασή του, κατά τη δημοσίευση του Πάνου Κουρτζίδη. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αυτά που σας λέω, ότι γενικότερα η τηλεόραση και ο δημόσιος λόγος θέλουν λίγο μία προσοχή. Δεν ξέρω αν θα ανέβει αυτή η εκπομπή, μου την κάνανε. Το κοντρόλ σήμερα ήρθε σε... Όχι ακούσαν τα Χριστούγεννιά, θα σας πω τι συνέβη. Ακούσαν τα Χριστούγεννιάτικα και κατέβηκαν, γιατί σου λέει αυτή έχει πάρτι. Μάλλον πιστεύανε ότι δεν έχω εκπομπή σήμερα και το έχω πάρτι. Δεν ξέρω αν θα ανέβει εκπομπή. Φωνάζω γιατί είναι πάνω από το κοντρόλ. Με κάνουν μουτσινά, σήμερα. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνεχίζω σε αυτά τα πολύ ωραία. Όχι, να πω τώρα την αλήθεια μου και να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Τόση ώρα βλέπατε το μαλλί, το περιέφερα. Πώς φαίνεται στην κάμερα, πολύ στις γωνίες, από εδώ, από εδώ. Όλα τα προφίλ μου, τα unfas, τα είδατε όλα. Εγώ έχω να σας πω ότι η σημερινή μέρα, off the record, μπορεί να βλέπατε να γελάμε, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα εδώ, οικογενειακό. Δουλεύουμε για εσάς, γιατί φέτος ο Δήμος της Νέας Μύρνης, που μας εμπιστεύεται και τα project, να τα λέμε και αυτά, αλλά είμαστε και εμείς επαγγελματίες, κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει κάνει και γενικότερα είναι κάποια πράγματα που θα γίνουν πρώτη φορά στο Δήμο μας. Οπότε και είναι πάρα πολύ ωραίο να έρθετε, να μας δείτε, να απολαύσετε με τους δικούς σας ανθρώπους. Εμείς γι' αυτό δουλεύουμε off the record. Τώρα έτυχε να είναι την ίδια ώρα της εκπομπής μου, αλλά it's okay. Πραγματικά είναι πολύ ευχάριστα γεγονότα. Σας είχα πει ότι θα επέστρεφα σε εκπομπή με το να σας πω τι συμβαίνει λίγο με την ΕΣΥΑ και σε ποιες περιπτώσεις διαγράφονται οι δημοσιογράφοι. Αυτό θα γίνει και θα, πραγματικά θα το δούμε, αλλά θέλω να έχω ένα ολοκληρωμένο project γενικά όσον αφορά λίγο αυτά που είπαμε για τον Γιώργο Καπουτζίδη. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με στερεότυπα. Τυχαίνει αυτή την περίοδο και κάνω μία εργασία, τη διπλωματική μου, για τη δημοσιογραφία. Και πολλές φορές, διαβάζοντας το θεωρητικό πλαίσιο κάποιων πηγών, θα το πω, κάποιων ερευνητικών εργασιών από βιβλία και από γνωστούς επιστήμονες, όπως είναι ο κύριος Ζώτος, πολύ καλός, που έχει γράψει αξιόλογα άρθρα περί διαφήμισης και στερεοτύπων, έχω να πω ότι πολλές φορές μπορεί θεωρητικά να λέμε κάποια πράγματα που πρακτικά ωστόσο υποσυνείδητα μας γεννιούνται κάποιες στερεοτυπικές απόψεις. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος θα πει για μια χειρονακτική εργασία, δεν ξέρω κατά πόσο θα σκεφτόταν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα σκεφτόταν. Μια γυναίκα σε αυτές. Και δεν ξέρω και κατά πόσο μια γυναίκα θα τα κατέτρεχε σε χειρονακτικές εργασίες. Επίσης, να πω ότι σήμερα αλλάζω τελείως το topic. Έτσι είμαι, από το ένα στο άλλο μεταπηδώ. Να πω ότι σήμερα μου έβγαλε ανάμνηση το Instagram ότι σαν σήμερα ξεκινήσαμε τις εκπομπές του Speaky Blinders, παιδιά. Χειροκρότημα και έχω να πω ότι ξεκίνησα με ακριβώς την ίδια μπλούζα, μαλλί διαφορετικό, ήταν πάνω, αλλά πραγματικά έχω έρθει σήμερα σαν να έχω κάνει την αναβίωση ένα χρόνο πριν. Είναι εξαιρετικό και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που το είδα. Το είδα ξημερώματα που ήμουν έτσι στο Instagram και μου έβαλε τις αναμνήσεις. Και αυτό που σκέφτηκα αρχικά είναι πως πέρασε ένας χρόνος, εγώ δεν το είχα καταλάβει. Αρχικά δεν θυμόμουν κιόλας ότι είχα ξεκινήσει Δεκέμβριο, νόμιζα Νοέμβριο. Βασικά γινόντουσαν οι διαπραγματεύσεις το Νοέμβριο, έτσι τέλη Νοεμβρίου, και ξεκινήσαμε Δεκέμβριο. Τι ωραία, τι καλά. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτά και πραγματικά βλέπουμε πώς μπορεί να πέρασε άλλος ένας χρόνος που δεν το καταλάβαμε σίγουρα λόγω κορονοϊού. Αλλά πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αυτά από
μου λέτε για σήμερα, λοιπόν. Σήμερα η εκπομπή καταλάβατε ότι ήταν μια παιδική χαρά. Δεν είναι έτσι εκπομπές, αλλά κατέβηκε, θα το ξαναπώ, κατέβηκε το κοντρόλ με πάρα πολύ ανεβασμένη διάθεση. Δεν ξέρω, ακούσαν τα χριστουγεννιάτικα και αναθάρισαν. Δεν ξέρω, νομίζω ότι λίγο τα χριστουγεννιάτικα μας κάνουν ένα γκλινγκλινγκ μέσα μας. Δεν ξέρω αν θα ανέβει η σημερινή εκπομπή στο YouTube, γιατί... Και εδώ έρχομαι για να σας πω ότι όλες οι εκπομπές μας βρίσκονται αναρτημένες στο YouTube, στο Νέα Σμύρνη TV, και εκεί θα βρείτε και τους Peaky Blinders και όλες. Ωστόσο, εμείς θα επανέλθουμε την Τετάρτη με τη φωτογόγηση του δέντρου. Θα είμαστε εκεί live, παιδιά. Θα είμαστε live, θα μας βλέπετε live, δηλαδή σε περίπτωση που δεν μπορέσετε να έρθετε, που είστε μακριά. Θα είμαστε εκεί εμείς. Θα μπορείτε δηλαδή να μπείτε στο Facebook, να μας παρακολουθήσετε. Φανταζόμαι ότι η μετάδοση θα γίνει και μέσω YouTube και μέσω Facebook. Αλλά και στο site το πολιτιστικό, πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης, μπορείτε να μπείτε μέσα στο Facebook και να πατήσετε like, αλλά και στο NSTV, στο Facebook, και να πατήσετε like και εκεί να βλέπετε και να σας έρχονται ενημερώσεις και για τα live μας και για όλα. Αλλά εννοείται ότι μετά φαντάζομαι ότι θα αναρτηθεί και στο Facebook, και στο YouTube, με συγχωρείτε, που θα υπάρχει εκεί. Οπότε θα τα πούμε εμείς στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, τις 6 ώρα θα σας περιμένουμε, παρέα με το Δήμο. Θα είμαστε κι εμείς εκεί, το NSTV, ο πολιτιστικός και αθλητικός οργανισμός του Δήμου Νέας Σμύρνης, και θα είμαστε live. Θα κάνουμε τη μετάδοση. Στο ρεπορτάζ θα είμαι εγώ. Πίσω από τις κάμερες θα είναι άλλοι τόσοι άνθρωποι που τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα project. Είναι εξαιρετικά. Εμείς, λοιπόν, ως παρέα, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Με σοβαρή εκπομπή πάνω απ' όλα. Θα δέσω το control πάνω, να μην κατέβουνε. Με σοβαρή εκπομπή, με νέα. Από τη στιγμή που αυτή έγινε λίγο πιο φλού, η εκπομπή, η επόμενη θα είναι σοβαρή, θα είμαστε εδώ στις 11 με 12 στην ώρα μας. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμασταν εδώ για ακόμα ένα Σάββατο. Ήταν η Peaky Blinders, ήμουν η Ιωάννα Τρίγκα για το NSTV και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Σας φιλώ να είστε καλά, να προσέχετε και να απολαύσετε αυτό το κλίμα και αυτόν τον παροξυσμό εντός εισαγωγικών των Χριστουγέννων. Φιλιά πολλά!